Με το που φτάσαμε, βλέπουμε πολλούς ανθρώπους να φεύγουν. Και ένα ωραίο γκράφιτι. Τοπογραφία, ζωγραφιά στον τοίχο, όμορφη. Και λαχανικά. Ναι, είναι ένα σούπερ μάρκετ εδώ. Έχουμε δηλαδή μελιτζάνα, πιπεριές, αγγούρια. Ινιάμι. Το ινιάμι δεν το έχω συναντήσει στην Ελλάδα. Ινιάμι. Ινιάμι. Μοιάζει με τη γιούκα, με μαντζιόκα. Μοιάζει όντως. Ρίζα δηλαδή. Αυτό το νησάκι είναι ένα κρυμμένο στολίδι μέσα στην πόλη, μέσα στην Μπάχατα τη Ζούκα. Εδώ έχει εστιατόριο, σπαγκέτι, ψάρι. Εδώ φημίζεται πολύ το ψάρι τους, γιατί έρχονται πολλοί για να πάνε ψαρικά με τέτοια θάλασσα. Μάλλον όχι θάλασσα, εδώ είναι ποτάμι γύρω από το νησί. Και είναι όμορφα, παιδιά, πραγματικά τροπικά. Έχει αυτό το σαν χωριό, σαν... πώς να το πούμε, σαν... Καμιά φορά μου θυμίζει και νησάκι στην Ελλάδα, έτσι που πας για διακοπές και είσαι... Όλοι τους γνωρίζουν όλους, έτσι. Υπάρχει αυτή η άβρα εδώ στο νησί. Επειδή είναι μικρό το νησάκι, όλοι γνωρίζονται. Είναι απίστευτο πάντως ότι εκεί που βρίσκεσαι μέσα στην πόλη, περνάς απέναντι και έχει ξαφνικά μια άλλη ατμόσφαιρα, μια πολύ πιο χαλαρή ατμόσφαιρα. Γρατούλα. Ναι, και ξαφνικά βρίσκεσαι στο χωριό. Δεν χρειάζεται να μπεις στο αυτοκίνητό σου και να εξαφανιστείς. Από εκεί που βρίσκεσαι, παίρνεις μια μικρή βάρκα. Θα μου πεις για να φτάσεις εκεί πρέπει να πάρεις το αυτοκίνητο. Ναι, κάποιοι παίρνουν μετρό βέβαια. Εκεί που ήμασταν, στο Σαρτζίνι Οσεάνικο, έχει μετρό που φτάνει από οπουδήποτε, ας πούμε, το μετρό. Βασικά είναι κατά μία είναι η τελευταία στάση του μετρό. Μετά από αυτή τη στάση δεν υπάρχει μετρό. Στην Μπάχα. Στην Μπάχα, ναι, δηλαδή. Για πες μας και το λόγο. Φημολογείται ότι μία οικογένεια πολιτικών έφαγε τα χρήματα του μετρό στην Μπάχα Τζιζούκα και ήταν μια οικογένεια που δίδασκα τη γόρη του στο σχολείο που εργαζόμουν στην Σκόλα Μπριτάνικα. Υπήρχε αυτή η φήμη, μου είχαν πει συνάδελφοι ότι η οικογένειά της είχε εμπλακεί σε αυτό το περιστατικό και τελικά. Και μάλιστα ήταν υποκράτηση ο παππούς της μαθητιάς. Όχι, ενός άλλου ήταν. Είχαμε και έναν άλλο μαθητή, ο οποίος ο παππούς του ήταν πολιτικός και ήταν σε. Πώς το λέμε, περιοριστικά μέτρα. Περιοριστικά μέτρα, όχι περιοριστικά μέτρα μάλλον, ήταν σε κατοίκον φυλάκιση με μια, πώς να το πούμε, με ένα βραχιολάκι συναγερμό. Με ένα βραχιόλι στον αστράγαλο, το οποίο ειδοποιεί την αστυνομία να φύγει από το σπίτι. Τέλος πάντων, είχαμε πολλούς ανθρώπους που ήταν πολιτικοί, καναλάρχες, διάφορα μεγάλα πρόσωπα της Βραζιλίας και διδάσκαμε τα παιδιά τους. Τι να κάνουμε. Κάποιος πρέπει να τα διδάξει και αυτά τα παιδιά. Δεν φταίνε και κάτι τα παιδιά. Ναι, και μάλιστα το πώς θα διδάξει αυτά τα παιδιά μπορεί να έχει και πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία. Γιατί συχνά αυτό που αλλάζει τα πράγματα είναι ο άνθρωπος που θα τους διδάξει να τα κάνουν διαφορετικά τα πράγματα και να μην ακολουθήσουν το μονοπάτι που είναι προδιαγεγραμμένο λόγω οικογένειας. Δεν είναι προδιαγεγραμμένο ποτέ. Κατά μία έννοια όμως οι γονείς υπάρχει μια τάση προς μία κατεύθυνση. Υπάρχει μια τάση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα κάνεις τα ίδια λάθη που έκαναν οι γονείς σου. Φυσικά, ναι. Εδώ βλέπουμε ότι έχει έτσι εστιατόρια έτσι αριστερά. Σου ζητάω του Τζία. Εδώ πράτος εζεκουτσίβους είναι τα πιο φθηνά από 28 ρεάλ. Το πιο φθηνό πιάτο που έχει εδώ. Όχι πολύ φθηνό. Ναι, εδώ δύο πίτσες, 80 ρεάλ. Και εδώ μια παιδική χαρά. Ένα παρκάκι, τι ωραίο. Έχουν βάλει έτσι τα γκράφιτι. Πίσω έχει και ένα καπιμπάρα το οποίο έχει μια μουσική που κρέμεται από το λαιμό του. Μια κιθαρά. Συγγνώμη, μια κιθαρά. Κρέμεται η μουσική. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί έχουμε ένα καρχαρία. Έναν χαρούμενο καρχαρία. Και έχει καπέλο, νομίζω. Μια ταπεινή έτσι, παιδική χαρά, ονομάζεται Πράσα Ειρήνη Μασάντου. Λέει, περνάνε και τα ελικόπτερα από πάνω ταυτόχρονα, μόνιμα, ένα μόνιμο φαινόμενο αυτό στο Ρίο. Όπου για πάνω βλέπεις ελικόπτερα κάθε τρεις και λίγο. Αυτή ήταν λοιπόν μια πρώτη ματιά στην Ηλία Τζιγκόια και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!